Καλησπέρα σας, Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενικέ και όλοι οι καλεσμένοι, όλοι οι εκλεκτοί είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρισκόσαστε σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση που βρισκόμαστε απόψε εδώ για το ξεκίνημα του ταξιδιού της ολοκληρωμένης πλέον ταινίας «Άνεμος Ελευθερίας». Είναι απόλυτα δικαιολογημένα αυτά τα εφορικά συναισθήματα. Αν σκεφτεί κανείς μέσα σε τι συνθήκες σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε αυτή η ταινία. Είχαμε συνεχείς ακυρώσεις και ήταν κατόρθωμα να γίνουν τα γυρίσματα μέσα στην πανδημία και σε συνθήκες καραντίνας. Ας σκεφτούμε πόσα σχέδια για τον εορτασμό των 200 χρόνων έμειναν σχέδια και στα χαρτιά. Είναι αλήθεια πως όλο αυτό το διάστημα η απειλή αναβολής και οριστικής ματέωσης του εγχειρήματος ήταν κάτι παραπάνω από υπαρκτή. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι σε πείσμα των καιρών και χάρη στην επιμονή των παραγωγών Γιώργου Κυριάκου και Κώστα Λαμπρόπουλου, ο Γιάννης Ζαργάνης, μπήκε λίγο αργότερα, τουλάχιστον εγώ τον συνεργάστηκα μαζί του λιγάκι αργότερα, όπου δεν πτωήθηκαν από τις δυσκολίες και χωρίς να κάνουν εκπτώσεις, προχώρησαν στην υλοποίηση αυτής της παραγωγής για να μπορούμε σήμερα στη σκοτεινή αίθουσα να φωτίσει το φως της ταινίας μας. Και θέλω να πω ότι από μια διαβολική σύμπτωση, ίσως να το ξέρετε, ότι και τα 100 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης δεν γιορτάστηκαν, γιατί τότε, το 1921, η Ελλάδα βρισκόταν εν μέσω της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ακολουθεί το καταστροφικό 1922 και τελικά το 1930 θα γιορταστούν όχι τα 100 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Θέλω να πω ότι εκτός από την ομάδα της παραγωγής, εκτός από μένα, ο κινηματογράφος είναι μια συλλογική δουλειά και βεβαίως υπάρχουν πολλοί ακόμα άξιοι συντελεστές που συνεισέφεραν στην πραγμάτωση αυτής της ταινίας και επίσης οι κάτοικοι των περιοχών που κάναμε τα γυρίσματα, είχαμε μια σημαντική βοήθεια και τη συμμετοχή τους σε πολλές σκηνές. Είναι μακριά η σειρά των ονομάτων, δεν μπορώ να αναφερθώ, θα τα διαβάσετε στους τίτλους. Θα ήθελα όμως να μου επιτραπεί να κάνω ιδιαίτερη μνήμα και φαντάζομαι με τη σύμφωνη γνώμη όλων όσων εργάστηκαν στην ταινία, στην Ιουλία Σταυρίδου, η οποία για πάνω από ένα χρόνο δούλευε στα σκηνικά και τα κοστούμια για αυτήν την ταινία. Δυστυχώς, ο κορονοϊός δεν της επέτρεψε να αφήσει το στίγμα της και σε αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς, είμαστε διαμεσολαβητές του αοράτου, αλλά ευτυχώς υπάρχει το πλούσιο έργο της σε άλλες ταινίες και στο θέατρο που θα μας θυμίζει για πάντα την παρουσία της. Με ευθύνη, με σεβασμό, λοιπόν και χωρίς φόβο, αντιμετωπίσαμε την πρόκληση να φτιαχτεί μια ταινία για το 1821. Μια ταινία που συνδυάζει τη φαντασία με την τεκμηρίωση, όπως έκανε και ο πρωταγωνιστής της ταινίας μας, ο Φρίξος Επινοημένο Πρόσωπο, ένας κειμενογράφος, λιθογράφος, που στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ετοιμάζει μια έκδοση ενός λαϊκού αναγνώσματος που φέρει τον τίτλο «Άνεμος Ελευθερίας». Η ιστορία του αναγνώσματος διαδραματίζεται στην προεπαναστατική Πελοπόννησο, στη διάρκεια της Επανάστασης και μετά την Επανάσταση. Και ήρωάς της είναι ο Ιωάννης Φίλων, ένας έμπορος φιλικός. Σημειωτέων πως αυτά τα λαϊκά αναγνώσματα ήταν εξαιρετικά δημοφιλή τότε, μιλάμε για το 1900, πριν την έλευση του κινηματογράφου, και συχνά, ανά 16σέλιδο, διακοσμούνται με χρωμές λιθογραφίες υψηλής αισθητικής αξίας, που εικονοποιούσαν κάποια περιστατικά από την ιστορία.
Ήταν ένα μείγμα φαντασίας και πραγματικότητας, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις εκφάνσεις της τέχνης. Ο δημιουργός τους άλλοτε πηγαίνει με τον αυστηρό βηματισμό της ιστορικής ακρίβειας και άλλοτε ύπταται με την αχαλήνοτη φαντασία του. Στις ιστορίες συνυπάρχουν τόποι μειωμένοι και τοπία φανταστικά, πρόσωπα πραγματικά, αλλά και πλάσματα της φαντασίας. Με την ίδια ελευθερία που χαρακτηρίζει ένα λαϊκό ανάγνωσμα, θέλησε να κινηθεί και η ταινία μας. Ιστορία και μυθοπλασία, ντοκουμέντο και φαντασία. Αυτό λοιπόν το μορφολογικό δάνειο είναι ο ένας λόγος για τον οποίο ξεκινά η ταινία στο 1900. Ο δεύτερος λόγος που ξεκινά στο 1900 είναι πως τότε ήταν ακόμα σημαντική η διάσταση του ρομαντισμού και της ηρωποιητικής διάθεσης στην ιστορία. Είναι ζωντανή ακόμα η προφορική παράδοση στην καταβάση αγροτική Ελλάδα και από στόμα σε στόμα κυκλοφορούν τα κατορθώματα και η δράση τοπικών ηρώων της Επανάστασης. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στην περίοδο της κατοχής, το 1821, εμπνέει τους αγώνες του ελληνικού λαού ενάντια στους Γερμανοϊταλούς κατακτητές. Σήμερα στοχαζόμαστε λίγο διαφορετικά την ιστορία. Είμαστε λιγάκι πιο αποδομητικοί και σωστά κατά μία έννοια. Ενδιαφερόμαστε για τις κοινωνικές δυνάμεις της εποχής, την πνευματική προπαρασκευή του γένους, ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις στοχάστηκαν το έθνος, την διαπάλη των ιδεών, το ρόλο της διασποράς, τη διεθνή συγκυρία και πώς τελικά έγινε πραγματικότητα το θαύμα της ελληνικής επανάστασης και η δημιουργία ενός κράτους ενάντια στη θέληση κολοσιαίων και ανίκητων μέχρι τότε αυτοκρατοριών. Αυτά τα επίδικα ερωτήματα του σήμερα υπάρχουν στην ταινία χάρη σε ένα τρίτο επινοημένο και αυτό πρόσωπο, μια ιστορικό τέχνης που σε ένα τυπογραφείο πριν κρεμιστεί βρίσκει κείμενα και χρωμολιθογραφίες του αναγνώσματος Άνεμος Ελευθερίας που εν τέλει δεν πρόλαβε να εκδοθεί στον καιρό του και ετοιμάζει μια έκθεση με αυτά τα υλικά. Στην έρευνά της να ταυτοποιήσει πρόσωπα που εμφανίζονται στις χρωμολιθογραφίες και να τεκμηριώσει τι είναι πραγματικότητα και τι φαντασία, θα έρθει σε επαφή με κάποιους ιστορικούς που οι στοχευμένες παρεμβάσεις τους θα φωτίσουν πτυχές της αφήγησης και θα τοποθετήσουν την ίδια την αφήγηση μέσα στον ιστορικό περίγυρο. Τέλος, θέλω να πω πως οι ανάγκες μας για ιστορίες και ήρωες υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει και στο μέλλον. Μια τέτοια ανάγκη γέννησε και την ταινία μας. Είμαστε λαός που ζούμε σε μια περιοχή που υπερχιλίζει η ιστορία. Μας αρέσουν οι ιστορίες, ακόμη και όταν πολλές φορές συγχαίουμε τα πράγματα στο μυαλό μας. Υπήρχε μια ωραία επισήμανση ενός κορυφαίου διανοητή του Κωνσταντίνου Δημαρά, που θεωρούσε κατάρα, έλεγε, να καλλιεργούμε την εθνική μνήμη με τρόπο τέτοιο ώστε να σμίγουν τελικά μέσα στην ιστορική μας συνείδηση η περικεφαλαία του Περικλή με την περικεφαλαία του Κολοκοτρώνη. Και ίσως να είναι κατάρα ένα τέτοιο βλέξιμο αν το χρησιμοποιούμε ως γνώμονα για την υλοποίηση κάποιας πολιτικής. Αλλά πιστεύω ότι είναι ευχή στην τέχνη και ό,τι γονιμοποιεί για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.